Στους εθελοντές ψυχής, που είναι η κινητήρια δύναμη των προσπαθειών για την προστασία και περίθαλψη εκατοντάδων κακοποιημένων παιδιών που καταβάλει το χαμόγελο του παιδιού, τίμησε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού η Κάπα Στάντις. Μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, είτε του χαμόγελου ή όλους τους άλλους εθελοντές που προσφέρουν οπουδήποτε και να προσφέρουν. Να τους πω ένα ευχαριστώ και να πω σε αυτούς που έχουν την ευθύνη για να είναι καλά οι εθελοντές, γιατί μερικές φορές προδίδονται και αισθάνονται άσχημα και μερικές φορές εγκαταλείπουν τον εθελοντισμό, να σέβονται και να εκτιμούν αυτή την προσπάθεια. Μέσα από τέτοια πράγματα, από τέτοιες δράσεις, φροντίζουμε να περάσουμε στα παιδιά μας το ότι πρέπει να προσφέρουμε και να είμαστε όλοι μαζί για να καταφέρουμε να έχουμε ένα σωστό κοινωνικό σύνολο. Θέλω να πω ότι ήμουν πραγματικά σοκαρισμένη όταν πήρα την πληροφορία του ότι 3 έως 5 παιδιά εβδομαδιαίως δηλώνουν καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού. Και μόνο και μόνο το ότι κακοποιούνται 3 με 5 παιδιά την εβδομάδα, αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει όλους μας, όχι απλά να μας κάνει να κινητοποιηθούμε, αλλά να μας κάνει τους ανθρώπους που πραγματικά προσφέρουν σε αυτά τα παιδιά να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας καλωσορίζουμε. Σε μια θερμή εκδήλωση που προετοιμάστηκε από εθελοντές, τους μαθητές της σχολής που εργάστηκαν εθελοντικά για να προετοιμάσουν πλούσια κριτικά εδέσματα με αποδέκτες τους εθελοντές, τους ανθρώπους που κάνουν πράξη τους σκοπούς της οργάνωσης να ξαναφέρει το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών, προστατεύοντας, περιθάλποντας, υποστηρίζοντάς τα σε κάθε μεγάλη ανάγκη. Με ένα διαφορετικό τρόπο για να γιορτάσουμε την γιορτή του εθελοντισμού, που όπως είπα στο χαμόγελο είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή τους. Σήμερα από την Κάπα Στάντις υπάρχουν εδώ 50 παιδιά, 50 σπουδαστές που καθαρά εθελοντικά μπαίνουν σε διαδικασία να ετοιμάσουν αυτό το γεύμα για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν εθελοντισμό και κάνουν ένα τόσο σπουδαίο έργο όχι μόνο στην κοινωνία του Ηρακλείου αλλά στην κοινωνία της Ελλάδας γενικότερα. Η οικογένεια Καλαθάκη, κάνοντας πράξη καθημερινά την έννοια του εθελοντισμού, διοργάνωσε το δείπνο με προσκυκλημένο την ψυχή του χαμόγελου του παιδιού Κώστα Γιαννόπουλο, αλλά και τους εθελοντές που δραστηριοποιούνται σε όλη την Κρήτη, στηρίζοντας κάθε δράση που αναπτύσσει το χαμόγελο του παιδιού. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, που γίνονται δράσεις καθημερινά, γίνονται πολλά τα οποία βασίζονται στον εθελοντισμό, από το εθελοντικό εργαστήρι, τις μπουμουνιέρες που να είστε καλά στους γάμους σας και στις βαφτίσεις σας έχετε χιλιάδες κόσμο, μέχρι τα νοσοκομεία, δίπλα από τα παιδιά που έχουν προβλήματα και σε λίγο καιρό και το σπίτι. Η οικογένεια Καλαθάκη, που χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας αναφέρατε, δεν θα ήταν τίποτα αν εκεί πίσω δεν ήταν αυτοί οι 50 σπουδαστές και τα παιδιά μας που μας στηρίζουν και που τους προσπαθούμε να τους δώσουμε τις ουσιαστικές αξίες που πρέπει να δώσει ένα εκπαιδευτήριο. Γιατί αν τους μαθαίναμε μόνο, ξέρετε, να είναι σωστοί επαγγελματίες, δεν θα ήταν τίποτα. Αν δεν τους μαθαίναμε να είναι σωστοί άνθρωποι.